Σφερός έμεινε ο Ολυμπιακός Βόλους στο σημερινό παιχνίδι με τον Πανιόνιο για τη 16η αγωνιστική της Super League. Οι Ερυθρόλευκοι, χάνοντας πολλές ευκαιρίες, έμειναν στο 0-0, αφήνοντας ακόμη 2 βαθμούς στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Και αν η ομάδα του Σακιτσιόλη γλίτωσε από το τετατέτ του Ριέρα στο 1ο λεπτό, στάθηκε άτυχη στο 11, όταν το σουτ του καπετάνου μπλόκαρε ο Μάχο. Στο 13, ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται για πέναλτι πάνω στον Μόνχε, που έμπαινε στην περιοχή με το διαιτητή Κουκουλάκη να δείχνει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Στο 14 ο Μάχου εξουδετέρωσε το μακρινό σουτ του καπετάνου, ενώ στο 25 χάθηκε μοναδική ευκαιρία όταν ο Σολάκης έπαιξε το 1-2 με τον Σέλεζη, το σουτ του τελευταίου όμως έφυγε out. Στο 27 ο Πανιόνιος απείλησε με τον Μπερνάρ Κουμουρτζή, με το σουτ του όμως να είναι άστοχο, και στο 30 ο Τσότσαλιτς ανέτρεψε με το χέρι τον Σολάκη, με τον Κουκουλάκη να δείχνει και πάλι παίζεται. Το replay της φάσης δικαιώνει τους βολιώτες φιλάθλους, που είχαν έντονα παράπονα από τη διαιτησία σε ακόμη ένα παιχνίδι. 52ο λεπτό και ο Μπρέσκα δεν θα καταφέρει να νικήσει το Μάχο σε ακόμη ένα τέτα-τέτ, ενώ ο Σολάκης το 54 έχασε την ευκαιρία του αγώνα σε ακόμη ένα τέτα-τέτ με τον Αυστριακό τερματοφύλακα. Ο Ολυμπιακός, που είχε ανεβάσει στροφές, έχασε ακόμη μια σπουδαία ευκαιρία με το Μόνχε στο 58, ενώ στα τελευταία λεπτά του αγώνα ο ρυθμός έπεσε χωρίς να σημειωθεί κάτι το αξιοσημείωτο, πέρα από ένα σουτ στην κίνηση του Τσότσαλιτς. Ένα θετικό στην υπόθεση είναι ότι και όλα αυτά τα τεστ που γίνανε όλο αυτόν τον καιρό, διαπιστώθηκε ότι η ομάδα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, με μια καλή αποκατάσταση που θα κάνουμε αύριο. Δεν θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα, αν μη τι άλλο όσον αφορά αγωνιστικά. Τραυματισμούς, δόξα τω Θεώ, δεν βγάλαμε από αυτό το παιχνίδι. Περιμένουμε, μας έλειψε πάρα πολύ σήμερα ο Ούμπι, γιατί αν είχαμε 5-6 καλές, όπως σας είπε, ευκαιρίες, με τον Ούμπι θα δημιουργούσαμε και ακόμα περισσότερες. Σίγουρα θα μου άρεσε να είναι Έλληνα, σίγουρα θέλω τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, αλλά αυτοί επί του παρόντος τώρα, ένα ποδοσφαιριστή που να μπορεί να δώσει βοήθεια σε αυτό το πρόβλημα που έχουμε. Εντάξει, νομίζω ότι κάναμε πάλι ένα πολύ καλό παιχνίδι. Χάσαμε αρκετές ευκαιρίες. Σίγουρα, αν δεν βάλεις γκολ, δεν μπορείς να κερδίσεις. Από εκεί πέρα, δείξαμε ότι είχαμε διάθεση μετά τις γιορτές, αλλά ήμασταν άτυχοι. Εντάξει, σίγουρα το αποτέλεσμα μας αδικεί, αλλά συνεχίζουμε. Ήμασταν για ακόμη φορά άτυχοι. Πιστεύω κάναμε τις ευκαιρίες για ακόμη ένα μάτς. Έχουμε δει και στατιστικά η ομάδα ότι είναι τρίτη στις τελικές φάσεις. Δυστυχώς δεν καταφέραμε για ακόμη μια φορά. Ψάχνουμε, κάνουμε τα πάντα, αλλάζουμε προπονήσεις, κάνουμε τα πάντα για να βρούμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και να ξεκουράρουμε και εμείς στον αγωνιστικό χώρο. Πιστεύω με τον καιρό θα το καταφέρουμε και η ομάδα δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είναι θέμα τύχης δηλαδή? Πιστεύω καθαρά με θέμα τύχης, αλλά χρειάζεται και λίγη δουλειά την οποία την κάνουμε. Εσύ ανανέωσες με την ομάδα σου, έτσι δεν είναι? Ναι. Μας λίγο για αυτή την ανανέωση. Μου έκανε μια πρόταση ο πρόεδρος, το οποίο το είχα και εγώ, το θέλα πάρα πολύ, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Βόλος με ανέδειξε και εδώ πέρα θέλω το θεωρώ σπίτι μου, γιατί θα ήθελα να μείνω εδώ πέρα όσα για τα άλλα 2 χρόνια που έχω κάνει το συμβόλαιο. Και η συνέχεια για τον Ολυμπιακό Βόλο ποια θα είναι? Αυτό που θέλουμε είναι να σωθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και αργότερα βλέπουμε. Ευχαριστούμε.